Στην Κύπρο υπάρχουν τρία δημόσια και έξι ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αυτό αποτελεί μια ιδιομορφία σε σύγκριση με τις περισσότερες χώρες, όπου μόνο το 17% των φοιτητών σπουδάζει σε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Γιατί όμω η πανεπιστημιακή εκπαίδευση πήρε έναν τόσο ιδιόμορφο δρόμο στην Κύπρο. Φυσικά οι αιτίε δεν βρίσκονται στου πολίτε, ούτε στου εκλεκτού επιστήμονε που στελεχώνουν τα δημόσια και τα πανεπιστήμια του νησιού, αλλά στι ιστορικέ συνθήκε που έζησε το νησί. Το 1960 οι Εγγλέζοι Απικιοκράτε εγκατέλειψαν την κυριαρχία του στην Κύπρο, εκτό φυσικά από τι στρατιωτικέ βάσει που διατήρησαν. Αλλά και μετά την ανεξαρτητοποίηση, η Κύπρο δεν είχε την ευχέρεια να αναπτύξει ελεύθερα του θεσμού τη. Η στρατηγική τη θέση έκανε τον έλεγχο του νησιού θέμα ζωτική σημασία για τη Βρετανία και τι Ηνωμένε Πολιτείε, ιδιαίτερα στα χρόνια του ψυχρού πολέμου. Η χθετορία του Ιωαννίδη ανέτρεψε τον πρόεδρο Μακάριο για να έρθει συνέχεια το χτύπημα του Ατίλα τον Ιούλιο του 1974. Οι μεγαλύτεροι θα θυμούνται στα χρόνια τη μεταπολίτευση τα αυτοκόλλητα με το νησί αιματοβαμένο και τη φράση Δεν ξεχνώ. Η Κύπρο δεν είχε πανεπιστήμια και πολλά από τα παιδιά τη ερχόντουσαν στην Ελλάδα για σπουδέ. Μια εργασία του 2011 που συγκρίνει τι ανισότητες στην αμοιβή με την εκπαίδευση μα ενημερώνει ότι το Δημόσιο Πανεπιστήμιο τη Κύπρου μπορούσε να φιλοξενήσει λιγότερο από το 30% των αποφύτων του Λουκείου. Έτσι, οι πολλοί απόφοιτοι δεν είχαν άλλη επιλογή από το να παρακολουθήσουν κάποιο είδο πανεπιστημιακή εκπαίδευση σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο ή, οι πιο εύποροι, να φύγουν στο εξωτερικό. Τον 21ο αιώνα, η ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση άνθησε στην Κύπρο επάνω στο έδαφος που άφησε ελεύθερο το δημόσιο πανεπιστήμιο που δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει το σύνολο των παιδιών που ήθελαν να σπουδάσουν. Όμως η περίπτωση της Ελλάδας είναι εντελώ διαφορετική γιατί υπάρχουν πολλά πανεπιστήμια με παράδοση ποιοτική έρευνα και εκπαίδευση. Τα δημόσια πανεπιστήμια έχουν τι κατάλληλε υποδομέ να εξυπηρετήσουν όλη τη ζήτηση για εκπαίδευση. Αυτό όμω υπονομεύτηκε με την απόφαση να μειωθεί ο αριθμό των εισακτέων το 2022, καθώ επίση και με την απόφαση να μην αυξηθεί η χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων μετά την έξοδο από τα μνημόνια το 2018. Όπω αποκάλυψε σε μία συνέντευξή του ο πρώην πρίτανη του Αριστοτέλειου, ο κ. Μιλόπουλο, πριν τα μνημόνια, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη έπαιρνε 45 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ποσό που κατά τη διάρκεια των μνημονίων μειώθηκε στα 12 εκατομμύρια και έκτοτε δεν αυξήθηκε ποτέ ξανά. Όπω έγινε και με τη χρηματοδότηση των νοσοκομείων. Η μειωμένη χρηματοδότηση μαζί με άλλε παθογένειε μα έχει κάνει να έχουμε τι χειρότερε επιδόσει σε έναν από του πιο σημαντικού δείκτε ποιότητα, το κλάσμα φοιτητών-καθηγητών. Η ποιότητα κοστίζει και, από ό,τι φαίνεται, η πολιτεία δεν θέλει να ανταποκριθεί σε αυτό το κόστο. Στην Κύπρο, τα ιδιωτικά πανεπιστήμια ήρθαν να καλύψουν ένα κενό που δημιουργήθηκε εξαιτία τη καθυστερημένη εισόδου τη χώρα στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Η Ελλάδα είναι μια εντελώ διαφορετική περίπτωση. Που δεν υπάρχει καμία δικαιολογία να μαραζώνουν τα δημόσια πανεπιστήμια προκειμένου να δημιουργηθεί με τεχνητό τρόπο ένα χώρο για την ιδιωτική επιχειρηματικότητα σε έναν τομέα που είναι τόσο κρίσιμο και έχει εθνική σημασία. Πώ όμω γίνεται η εισαγωγή στα δημόσια και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια τη Κύπρου, στο άρθρο Cyprus Educational Inequalities in a Divided Country διαβάζουμε ότι η εισαγωγή στα δημόσια πανεπιστήμια γίνεται μέσω των εθνικών εισαγωγικών εξετάσεων, κάτι σαν τις εισαγωγικές που έχουμε και στην Ελλάδα. Οι μαθητές που επιθυμούν να εισαχθούν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια μπορούν να εγγραφούν με το απολυτήριο του ηλικίου τους. Αν μεταφέρουμε την εικόνα στην Ελλάδα, Κάποια παιδιά θα σκοτώνονται για να μπουν στο δημόσιο πανεπιστήμιο και κάποια άλλα θα μπαίνουν στα ιδιωτικά με τους βαθμούς του σχολείου. Όμως όταν το pullover αρχίσει να ξυλώνεται, τότε κάθε κίνηση το κάνει να ξυλώνεται πιο γρήγορα. Από την ιστοσελίδα Cyprus Reporter μαθαίνουμε ότι τώρα που τα κυπριοτόπουλα μπαίνουν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια με τους βαθμούς από το A-level, οι μαθητές των ιδιωτικών σχολείων που κάνουν A-level Ζητούν να μπορούν να μπαίνουν και στα δημόσια πανεπιστήμια με τα A-level ή με άλλε διεθνεί εξετάσει, όπω τα International Baccalaureate. Οπότε οι εισαγωγικέ εξετάσει, που είναι και πιο δύσκολε, θα είναι μόνο για του πιο φτωχού. Η ιστορία δεν τελειώνει εδώ. Κοιτάζοντα κανείς στο διαδίκτυο, θα διαπιστώσει ότι πλάι στην ιδιωτικοποιημένη τριτοβάθμια εκπαίδευση έχουν αναπτυχθεί και οι συνεπακόλουθες παθογένειες. Όταν η εκπαίδευση γίνεται προϊόν, τότε αναπόφευκτα θα αναπτυχθεί και ένα σύστημα παραπαιδεία γύρω από αυτήν, που το χειρότερο θα είναι απόλυτα νομιμοποιημένο. Αναλαμβάνουμε τις εργασίες του Ανοιχτού Πανεπιστημίου για ολόκληρο το έτος, ενώ οι υπηρεσίες μας προβλέπουν και γενική παροχή βοήθειας σε φοιτητικές εργασίες. Αυτό μας λέει μια ιστοσελίδα που πουλάει υπηρεσίες για εύκολες πανεπιστημιακές σπουδές. Και συνεχίζει. Ακόμα και στην περίπτωση που έχετε ξεκινήσει κάποιο PhD, είτε είναι διδακτορικό στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, είτε σε οποιοδήποτε άλλο εκπαιδευτικό ίδρυμα, αναλαμβάνουμε να σας υποστηρίξουμε πλήρως. Να λοιπόν μια μοναδική πρωτοτυπία. Ιδιαίτερα μαθήματα ακόμα και στο διδακτορικό. Αν υπάρχει χρήμα όλα μπορούν να γίνουν και στο πανεπιστήμιο θα μπει και πτυχίο θα πάρεις με τις εργασίες που θα σου φτιάξουν άλλοι και διδακτορικό θα πάρεις από τη φάμπρικα των πτυχίων. Αν έχεις γεμάτο πορτοφόλι θα σε κάνουμε πτυχιούχο ή και διδάκτορα και μετά ο μπαμπάς που έχει τις κατάλληλες νοριμίες θα σε σπρώξει. Μία έρευνα του 2016 που εξέτασε τις επιδόσεις των πανεπιστημίων στην Κύπρο μιλάει για φοιτητέ που προέρχονται από τα ανώτερα στρώματα και ζουν σε σχετική απομόνωση. Μπορεί η ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση της Κύπρου να αποφέρει ένα δισεκατομμύριο, όπως λένε οι εφημερίδες. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι μειώνει τις διακρίσεις εις βάρος των φτωχότερων στρωμάτων. Η σύνδεση των σπουδών με την οικονομική απόδοση αναπόφευκτα υποβαθμίζει την εκπαίδευση. Πολλοί συνεχίζουμε να πιστεύουμε στην ανωτερότητα των πανεπιστημίων τη Βρετανία. Δυστυχώ υπάρχουν αρκετά στοιχεία που δείχνουν ότι η μετατροπή των Βρετανικών Πανεπιστημίων σε κέντρα κερδοφορία και η προσαρμογή του στην αγορά έχει υπονομεύσει όχι μόνο την ποιότητα, αλλά και την ακαιρεότητα τη εκπαίδευση. Αρχικά πρέπει να πούμε πω όλα τα γνωστά πανεπιστήμια τη Βρετανία είναι δημόσια, μόνο που οι φοιτητέ πληρώνουν δίδακτρα. Οι κυβερνήσει του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν αποφασίσει να φορτώσουν τη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων στου φοιτητέ και τι οικογένειέ του. Οι φοιτητέ καταβάλουν γύρω στα 12.000 το χρόνο, όμω δεν υπάρχει κάποιο επιχειρηματία που κερδίζει από αυτά τα λεφτά. Τα λεγόμενα τη τηλεόραση μα δημιουργούν την εντύπωση πω τα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι πάρα πολλά στο εξωτερικό, πολύ διαδεδομένα και πω εμεί είμαστε οι καθυστερημένοι ανατολίτε που τα αποφεύγουμε. Όμω η αλήθεια απέχει πολύ από αυτή την εικόνα. Όπω μα ενημερώνει μια δημοσίευση του ΟΣΑ, ο μέσο όρο των φοιτητών που σπουδάζουν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια είναι μόνο 17% και παρά τι διαφοροποιήσει που υπάρχουν από χώρα σε χώρα, όταν μιλάμε για πανεπιστημιακά ιδρύματα εννοούμε δημόσια πανεπιστήμια. Τα βρετανικά πανεπιστήμια δέχονται όλο και περισσότερε πιέσει να λειτουργήσουν με τα κριτήρια τη αγορά και να αυξήσουν τα εισοδήματά του από τα δίδακτρα των φοιτητών έτσι ώστε να έχουν μια πιο άνετη λειτουργία. Η πίεση για οικονομική αυτονομία μέσα από την προσέλκυση των φοιτητών έχει κάνει κάποια πανεπιστήμια να υιοθετήσουν επίσημες πολιτικές που θα παραξάνευαν πολλούς από μας. Για παράδειγμα, στη δεκαετία του 1990 και το 2000, κάποια πρώην πολυτέκνικς, προκειμένου να κάνουν πιο εύκολη την επιτυχία, Είχαν ορίσει σαν βάση το 4 και όχι το 5. Ενδιαφέρον όμω έχουν και οι εξετάσει του Σεπτεμβρίου που δίνουν όσοι φοιτητέ κόπηκαν τον Ιούνιο. Ανάμεσα στα πρώην Πολυτέχνη, θα συναντήσει κανεί περιπτώσει όπου το τμήμα, ο καθηγητή σε παση περιπτώσει, ζητάει από το φοιτητή να λύσει μέσα στο καλοκαίρι για παράδειγμα 10 ασκήσει ή να κάνει μια εργασία, μετά να έρθει το Σεπτέμβριο να την παρουσιάσει. Και αυτό είναι όλο. Αυτό είναι αρκετό για να περάσει το μάθημα. Σε άλλε περιπτώσει, οι φοιτητέ ξέρουν ότι τα θέματα των εξετάσεων του Σεπτεμβρίου θα είναι ακριβώ τα ίδια με τα θέματα των εξετάσεων του Ιουνίου. Έτσι, οι φοιτητέ που κόπηκαν ψάχνουν να βρουν κάποιον ή πληρώνουν σε ένα ιδιαίτερο μάθημα για να εξασφαλίσουν τι λύσει, μετά τι μαθαίνουν ή τι απαγαλίζουν και περνάνε το μάθημα. Το πέναλτι όμω είναι πω αν περάσει το μάθημα με receipt, δηλαδή τον Σεπτέμβρη θα πάρει τη βάση ακόμα και αν γράψει άριστα. Για να είναι ελκυστικά τα βρετανικά πανεπιστήμια στην πελατεία, πρέπει να εξασφαλίζουν υψηλά ποσοστά επιτυχία. Αυτό που λέμε μεγάλο throughput στα εργοστάσια. Υπάρχουν και άλλε επίσημε πολιτικέ που κάνουν τι σπουδέ εύκολε. Όπω για παράδειγμα το pass by compensation, όπου ένα φοιτητή που έχει κοπεί σε ένα μάθημα το περνάει αρκεί να έχει καλούς ή ικανοποιητικούς βαθμούς τα υπόλοιπα μαθήματα. Όλα αυτά δεν είναι ούτε μυστικά ούτε παράνομα και είναι απόλυτα σύμφωνα με τι διαδικασίε ποιότητα και αξιολόγηση που ισχύουν στα Βρετανικά Πανεπιστήμια. Όποιο πιστεύει πω οι διαδικασίε ποιότητα κάνουν τα πανεπιστήμια καλύτερα, κάνει λάθο. Γενικά, οι διαδικασίε ποιότητα έχουν στο σκοπό να καταγράφουν σε ποιο βαθμό ακολουθούνται αυτά που προβλέπονται. Δηλαδή, είναι ένα μηχανισμό ελέγχου που γίνεται στο όνομα τη ποιότητα. Σε αυτές τις συνθήκες, οι εύκολες εξετάσεις αποτελούν ένα βασικό συστατικό και προϋπόθεση της οικονομικής επιτυχίας. Μια έρευνα του Guardian το 2015, σε Βρετανικά Πανεπιστήμια προφανώς, βρήκε ότι σχεδόν η μισή, το 46% των οικαδημαϊκών που συμμετείχαν στην έρευνα και συμμετείχαν πολύ πάνω από 2.000, είχε δεχθεί πιέσεις τα τελευταία τρία χρόνια προκειμένου να βελτιώσει τους βαθμούς των φοιτητών ή να τους περάσει στις εξετάσεις. Ένα άλλο 37% δήλωσε πως η διδασκαλία δεν εκτιμάται από το ίδρυμά τους. Πολλοί από τους μετέχοντες στην έρευνα τόνισαν ότι η πίεση να θεωρηθούν οι φοιτητέ σαν πελάτες και η πίεση να προσαρμοστούν στις συνθήκες της αγοράς έχει ζημιώσει την ποιότητα των προπτυχιακών σπουδών. Και θα μου πεις, οι καθηγητές τι κάνουν, γιατί δεν καταγγέλνουν αυτή την κατάσταση. Δυστυχώς τα στοιχεία που υπάρχουν δείχνουν πως οι καταγγελίες πέφτουν στο κενό και δεν υπάρχουν ευήκο αότα. Ένα άρθρο του 2019 παρουσιάζει την περίπτωση ενός καθηγητή που αντιμετωπίστηκε με εχθρότητα από τη διοίκηση και έχασε τελικά τη δουλειά του όταν έθεσε το ζήτημα της διόγκωσης των βαθμών και των εύκολων εξετάσεων. Η δύναμη της γραφειοκρατίας είναι μεγάλη ακόμα και στι περιπτώσει εκείνες που επιτρέπεται η αποκέντρωση των αποφάσεων. Η εμπορευματοποίηση τη ανώτατη εκπαίδευση διαπερνά όχι μόνο τι προπτυχιακέ αλλά και το σύνολο των σπουδών. Σε ένα άλλο άρθρο, πάλι από τον Guardian, αναφέρεται η εύκολη αποδοχή υποψήφιων διδακτόρων από το Πανεπιστήμιο που προέρχονταν από χώρε του εξωτερικού. Όπω αναφέρει το άρθρο, επρόκειτο για ανθρώπου που δεν είχαν την απαιτούμενη υποδομή προκειμένου να ολοκληρώσουν το διδακτορικό του όμω έγιναν δεκτοί από το Πανεπιστήμιο, προκειμένου να αυξηθούν τα έσοδα του τμήματο. Ποιοι διαφωνούν με αυτήν την κατάσταση, ποιοι διαφωνούν με την εμπορευματοποίηση του Πανεπιστήμιου στο Ηνωμένο Βασίλειο. Μπορεί να μα κάνει εντύπωση αυτό, αλλά αυτοί είναι λόρδοι από όλο το πολιτικό φάσμα. Το παρακάτω απόσπασμα προέρχεται από τον Guardian τη 31η Δεκεμβρίου του 2016 και λέει τα εξή. Η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με μια τεράστια διακομματική εξέγερση την επόμενη εβδομάδα σχετικά με τις αμφιλεγόμενες μεταρρυθμίσεις της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που θα διευκολύνουν τα νέα κολέγια να απονέμουν πτυχία, να γίνονται πανεπιστήμια και να αποκομίζουν κέρδη από τη δασκαλία των φοιτητών. Οι εργατικοί, οι φιλελεύθεροι δημοκράτες και ανεξάρτητοι στη Βουλή των Λόρδων έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους σε μια προσπάθεια να ματαιώσουν αυτό που πιστεύουν ότι θα είναι μια προσπάθεια πλήρους εμπορευματοποίησης του χώρου. Μια κίνηση που, όπως λένε, θα μειώσει τα standards και θα βλάψει τη φήμη του Ηνωμένου Βασιλείου ότι διαθέτει πολλά από τα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο. Άντε λοιπόν να δούμε αν θα σκεφτούν ανάλογα και οι δικοί μας εκλεγμένοι βουλευτές. thank mm -hmm. you